Λοιπόν, σημερινή παρουσίαση παίζουμε λίγο με το concept του Adcom Next. Όλα αυτά, πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί σήμερα θα τα περάσουμε και από ένα πρίσμα πιο τουριστικό, θα έλεγα. Παίζουμε με το concept ότι πολλές από τις τεχνολογίες που θεωρούμε ότι είναι πιο μακρινές ή ότι δεν είναι ακόμα εύχριστες, είναι ήδη εδώ και σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη χρησιμοποιούνται. Θα μιλήσουμε αρκετά για το τουριστικό και το αξιωτικό τομέα, την τεχνολογία και το food travel, με κοινό παρονομαστή το μέλλον ή το πιο κοντινό μέλλον. Και αν όλα αυτά τα βάλεις μαζί, η εικόνα που μπορεί να προκύψει είναι αυτή. Και εδώ ίσως φαίνεται και το μεγαλείο της Google, να μπορείς να βρεις το Spock να τρώει ένα τυροπιτάκι. Ως χαρακτηριστικό. Πολλοί από εμάς, όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό και στα ταξίδια, σαν βιομηχανία ή σαν εμπειρία, αν θέλετε, περισσότερο έχουμε στο μυαλό μας μια παραλία, όντας και Έλληνες, ή μια εμπειρία μακριά από το αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, το μέλλον δείχνει, καταδεικνύει από όλες τις στατιστικές τάσεις ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει και το μέλλον του τουριστικού και του ταξιδιωτικού τομέα επί της ουσίας είναι στις πόλεις και είναι κυρίως στις έξυπνες πόλεις, στις πόλεις που μπορούν να μετατραπούν σε έξυπνους προορισμούς. Έως το 2050 τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζήσεις σε πόλεις και κατά συνέπεια αντιλαμβάνεστε ότι ένα πολύ μεγάλος όγκος των επισκεπτικών ροών θα είναι σε αστικό περιβάλλον. Για την ακρίβεια, από το 2007 και μετά, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού κατοικεί σε αστικό περιβάλλον. Και αυτό μεταφράζεται και σε επίπεδο τουριστικών μεγεθών. Καθώς από το 2005 έως το 2015 ο τουριστικός τομέας αυξάνεται σε ποσοστό του 14%, ενώ όσον αφορά τα αστικά ταξίδια, η αύξηση είναι σε υπερδιπλάσια επίπεδα και επί της ουσίας αγγίζει το 38%, επιβεβαιώντας αυτή την τάση. Οι πόλεις, για να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους όγκους, τόσο τους πληθυσμιακούς όσο και των επισκεπτικών ροών, χρησιμοποιούν τεχνολογία. Γίνονται πιο έξυπνες και προσπαθούν όλες αυτές τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες τους να τις περνάνε μέσα από τεχνολογικές εφαρμογές. Κοινώς, στο πολύ άμεσο μέλλον, θα βλέπουμε ένα API των πόλεων για κάθε της λειτουργία, με τη βοήθεια των Open Data συστημάτων. Στον τουρισμό αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι έξυπνες πόλεις, για να γίνουν έξυπνοι προορισμοί, θα πρέπει να μπορούν να ελεπιδρώνουν με τον τουριστικό το κοινό σε όλα τα στάδια του Visitor Journey. Είναι κλισέ και δεν θα αναφερθώ εδώ στα κομμάτια εκείνα που αλληλεπιδρούμε με το κοινό μας στο διαδίκτυο, αλλά στα κομμάτια εκείνα στα οποία έχουμε physical και digital integration, που είναι και το θέμα μας σήμερα. Με πολλά παραδείγματα που δείχνουν τι ισχύει επί της ουσίας στον τουριστικό τομέα. Η Virgin, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί τα Google Cardboards για να επικοινωνήσει και να προβάλλει τους προορισμούς της μέσα από το Virgin Holidays Brand. Αντίστοιχα, βλέπουμε πολλούς προορισμούς να αρχίζουν να υιοθετούν το Oculus σαν ένα pre-sale method μέσα στα πακέτα τους. Μία άλλη έξυπνη εφαρμογή στο αεροδρόμιο του Montreal, όπου εκεί επί της ουσίας ο ταξιδιώτης έχει την επιλογή μέσα από ένα προσωμιωτή θερμοκρασίας να βιώσει το κλίμα, τον καιρό, τις κλιματολογικές συνθήκες του επόμενου προορισμού τους. Πολύ κοντινά στις τεχνολογίες που μας έδειξε πριν και η LG, δυναμικά kiosks, όπου εκεί ο επισκέπτης αλλά και ο κάτοικος της πόλης έχει δυναμική πληροφορία για τον καιρό, την κίνηση και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η έννοια της τοπικής κοινότητας, η σημασία του τοπικού πληθυσμού και η ανάγκη που έχουν οι επισκέπτες να έρχονται πιο κοντά στον τουριστικό κοινό, αυτό που λέμε το be a local και act like a local. Και εκεί είναι ένας τομέας που επενδύουν όλες οι σύγχρονες marketing καμπάνιες των περισσότερων ταξιδιωτικών brand. Σε αυτό το πλαίσιο και εμείς, θέλοντας να φέρουμε περισσότερο κοντά την κοινότητα των Αθηναίων με το επισκεπτικό κοινό της πόλης, συνεργαστήκαμε με το Δήμο Αθηναίων και αναπτύξαμε το This is My Athens, μια πλατφόρμα που κάνει matching μεταξύ εθελοντών, περιηγητών και τουριστών. Άλλες πόλεις πήγανε one step further. Το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Σικάγο, αντιλαμβανόμενοι ότι ένα πολύ μεγάλο πολιτιστική του κληρονομιά, που είναι τα ιστορικά μνημεία και τα αγάλματα, δεν είναι ιδιαίτερα θελητικά στο νέους ταξιδιώτες και στο κοινό, με τη χρήση ενός QR code, ενός ιδιαιτογραφήματος, δίνει τη δυνατότητα να κλικάρεις αυτό, να το σκανάρεις και το
άγαλμα με τη φωνή, μέσω της φωνής ενός διάσημων Βρετανών ηθοποιών, να σου εξιστορήσει την ιστορία του ή κάποια ιστορικά μηνύματα της πόλης. Υιοθετούν gamification elements, όπως το παράδειγμα που βλέπουμε στο Λονδίνο, να μπορείς να παίξεις φιδάκι στα συντριβάνια της πόλης. Και ένα άλλο έξυπνο, εναλλακτικό currency θα λέγαμε, μια εφαρμογή που είδαμε να χρησιμοποιεί τόσο η Μόσχα στο κομμάτι της προολυμπιακής περίοδου, όσο και το Μεξικό για καμπάνια κατά της παχυσαρκίας, όπου προκειμένου να πάρεις ένα εισιτήριο για τα μέσα μαζικής κοινωνίας, θα έπρεπε να κάνεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ασκήσεων. Και γι' αυτό και εσείς σήμερα, για να έχετε τη χαρά του lunch break, θα πρέπει να μας δώσετε τουλάχιστον 10 κοιλιακούς και 10 κάμψεις στη συνέχεια. Αυτό που είναι σημαντικό και βλέπουμε σε όλες τις περισσότερες τεχνολογίες που αρχίζουν να εφαρμόζονται και να έχουν μαζική, αν θέλετε, χρήση ή ελκυστική χρήση προς τον καταναλωτή, είναι ότι είναι οι τεχνολογίες εκείνες οι οποίες δεν κάνουν το διαγωνισμό μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της ψηφιακής τεχνολογίας. Φροντίζουν δηλαδή τόσο σε επίπεδο marketing στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τεχνολογικής εφαρμογής η εμπειρία να τρέχει smoothly, χωρίς να αναγκάζουν τον καταναλωτή, τον χρήστη, να κάνει διαρκώς plug-in και plug-out. Άλλο σημαντική εξέλιξη και τάση που δείχνει ότι τα γεωδημογραφικά group τα οποία θα πρέπει να στοχεύουμε μέσα από τις στρατηγικές μας αλλάζουν, είναι το γεγονός ότι οι millennials, το age group στα 18-34 ετών, από τα αγοραστική ισχύ και κυρίαρχο ρόλο μέσα σε όλες τις στρατηγικές και μέσα στην κατανάλωση. Οι millennials, όταν μιλάμε τουριστικά, θα αντιπροσωπεύουν στο 2025 το 50% του συνολικού κοινού, ενώ έως το 2030 αναμένεται να ξεπεράσουν τους baby boomers κατά περίπου 22 εκατομμύρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε επίπεδο τεχνολογίας, 85% εξ αυτών τσεκάρει μεγάλο αριθμό sites, η Google μας ενημερώνει πάνω από 20, και στο ίδιο ποσοστό, όπως μας είπε πριν και η Κατερίνα στο UX, είναι αρκετά δυσαρεστημένη και απογοητεύονται από μια κακή mobile εμπειρία. Ποστάρουν ανιωδώς, σε ποσοστό σχεδόν 100% και 75% τουλάχιστον μια φορά της μέρας, και 46% εξ αυτών κάνουν το book μέσα από μια mobile συσκευή. Αλλά αυτό που είναι εξίσου σημαντικό και σε επίπεδο marketing strategy και segmentation είναι ότι η επόμενη γενιά είναι ήδη εδώ. Η επόμενη γενιά που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί βίντεο 2 φορές περισσότερο από την προηγούμενη, από τους millennials. Και κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στον τομέα της διαφήμισης είναι ότι το average attention span πέφτει από τα 12 δευτερόλεπτα στα 8 συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο τους χρόνους και τον τρόπο που εμείς visual προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον brand μας. Και ίσως το πιο σημαντικό, κυρίως έτσι, σε επίπεδο στόχου, είναι ότι ένα 60% αυτής της γενιάς θέλει να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο, συγκριτικά με ένα 40% της προηγούμενης, η οποία άλλαξε τα φώτα στον κόσμο, και όχι τον κόσμο αυτό καθ' αυτό. Και πάμε στο προσφυλές θέμα της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως λέμε ελληνιστή, και έγινε και ενδεχομένως αρκετά άσχημο στον ήχο. Της ουσίας, η αποκέντρωση όλων των υπηρεσιών, η απελευθέρωση όλων των υπηρεσιών, μέσα από sharing economy. Και αν το sharing economy δεν είναι ένας familiar, ένας οικείος όρος για όλους εσάς, σε 2 λέξεις θα το συνοψίζαμε στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα ως Uber και Airbnb. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί εξαντλείται το sharing economy, αλλά ότι μέσα από αυτές τις 2 commercialized πλατφόρμες βλέπουμε την ουσιαστική δυναμική του, αφού οι 2 πλατφόρμες μαζί αυτή τη στιγμή έχουν ένα stock market valuation που αγγίζει στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό επί της ουσίας προκύπτει από το γεγονός ότι εξαντλούμε τους πόρους μας. Δεν μπορούμε επί της ουσίας να συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε επίπεδο γραμμικής οικονομίας, όπου παράγουμε, καταναλώνουμε και πετάμε. Αναγκαζόμαστε να πούμε στη λογική της κυκλικής οικονομίας, όπου όλα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν. Και οι νέες γενιές αυτά το μοντέλο δείχνουν να το υιοθετούν. Τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από ότι η ιδιοκτησία, όπως ήταν το καθεστώς στις προηγούμενες γενιές. Αναδιαφρώνεται πλήρως το εργασιακό περιβάλλον, από εκεί που οι γονείς μας είχαν μία δουλειά για όλη τους τη ζωή και εμείς αλλάζουμε κατά μέσο όρο 6 στη διάρκεια της δικής μας,
οι επόμενες γενιές επί της ουσίας έχουν 6 δουλειές ταυτόχρονα με πολλά παράπλευρα εισοδήματα. Αλλάζει όλος ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι μόνο demand driven, είναι high policy driven. Οι περισσότεροι τελευταίοι νόμοι του Αμερικανικού Κογκρέσου είναι διευκολυντικοί ως προς το sharing economy. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη προγραμματική περίοδο σκοπεύει να επιδοτήσει την κυκλική οικονομία και άρα την οικονομία του διαμοιρασμού με 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό στο Horizon 2020, που είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρεται ρητός ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες θα παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια που θα κάνουν disrupt, χρησιμοποιείται ακριβώς αυτό το ρήμα, στον παραδοσιακό τομέα υπηρεσιών. Και προφανώς σηκώνει πάρα πολλά λεφτά. Είναι ένας τομέας που τα sharing economy startups από το 2015 έως από το 2010 στο 2015 έχουν καταφέρει να σηκώσουν περί των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια τελευταία μελέτη της PricewaterhouseCoopers υπάρχει πρόβλεψη ότι, και αυτό ήταν που λέγαμε πριν Κώστα, ότι δεν είναι πλέον ένα νεοτεριστικό μοντέλο, ότι στο 2025 ο όγκος της οικονομίας του sharing economy θα είναι αντίστοιχος του παραδοσιακού rental economy, ενώ τελευταίες ενδείξεις και μελέτες δείχνουν ότι αυτό θα επισπευθεί έως το 2020. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κεντρικός παίκτης όταν μιλάμε για τον τουριστικό τομέα στο sharing economy είναι η Airbnb. Η Airbnb μόνο φέτος αγγίζει τα 130 εκατομμύρια επισκέπτες και τζιράρει 1,6 δις για τον χρόνο αυτό. Κατάφερε μόνο σε 4 έτη να έχει τον ίδιο αριθμό δωματίων που η Hilton, η Intercontinental και η Marriott, οι τρεις μεγάλοι γίγαντες, κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε έναν αιώνα λειτουργίες. Και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Airbnb, και γι' αυτό εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο brand, παρά το γεγονός ότι το δικαιολογεί ο όγκος της, είναι ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Ξεκινάει από το accommodation, που υπάρχουν μεγάλοι όγκοι και τζίροι, αλλά ο σκοπός της Airbnb είναι επί της ουσίας να κάνει disrupt στο σύνολο της αλυσίδας των τουριστικών υπηρεσιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές σε όλες τις στρατηγικές, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ή ενδεχομένως τον επόμενο, θεωρούμε ότι είναι η Airbnb ενδεχομένως να ανοίξει την πλατφόρμα και τυπικά, γιατί ατύπως γίνεται στα ξενοδοχεία και να αναδιανέμει πλήρως τις τουριστικές ροές. Αυτό που είναι προφανές λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα ότι είναι ότι με παίκτες όπως η Airbnb, την Uber και εκατοντάδες χιλιάδες άλλα startups, που δεν είναι πια startups, η αποπακετοποίηση και η προσωποποίηση των υπηρεσιών και η εξειδίκευση κάθε ενός κομματιού της τουριστικής εμπειρίας θα συνεχίσει να γίνεται με το μεγαλύτερο μέρος του disruption να εστιάζεται στην οικονομία, στον τομέα της διαμονής. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη μετάβαση στην οικονομία, υπάρχει collateral damage. Και το collaborative consumption έχει μια μαύρη πλευρά. Οι όγκοι της Airbnb οθούν τους κατόχους ακινήτων να προτιμούν να ενοικιάσουν τα σπίτια τους μέσω της Airbnb αντί σε μηνιαία μίσθωση, όπως ήταν μέχρι τώρα η νόρμα. Και αυτό τι φέρνει ως αποτέλεσμα. Αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τιμές ενοικίων και ο τοπικός πληθυσμός δεν μπορεί να βρει σπίτι να διαμείνει. Το πρόβλημα εντείνεται ειδικά για τον πληθυσμό εκείνο που δεν έχει τα λεφτά να αγοράσει το δικό του. Υπάρχουν ελλείμματα όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, γιατί αυτές οι πλατφόρμες μεγαλώνοντας μέσα από το startup, ως υβρίδια startup επί της ουσίας δεν ακολούθησαν τις νομοθεσίες. Και δεν χρειάστηκε γιατί ήταν demand driven και ο κόσμος ο καταναλωτής το ήθελε ούτως ή άλλως. Και εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν κάποιες στρεβλώσεις, τις οποίες η πολιτεία ανά τον κόσμο προσπαθεί εκ των υστέρων και αντιδραστικά σε κάποιο βαθμό να εξομαλύνει. Κάποιο minimum set of regulations θα γίνει. Ήδη το Βερολίνο ακύρωσε οποιοδήποτε unregistered property με πρόστιμο στα 100.000 ευρώ. Ακολουθεί το San Francisco, που είναι η μητέρα της, όχι μόνο της Airbnb, αλλά κάθε παιδί της Silicon Valley. Αντίστοιχα το Portland παίρνει προληπτικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση και μια σειρά από πόλεις. Θα υπάρξουν λοιπόν regulations όχι για να περιορίσουν το φαινόμενο αλλά για να το εξορθολογήσουν και να το εξομαλύνουν.
Αυτό βέβαια δεν προβληματίζει τους big players. Οι big players έχουν αντιληφθεί πώς λειτουργεί το sharing economy και αυτό που κάνουν είναι αρχίζουν να το κάνουν integrate μέσα στα δικά τους επιχειρησιακά μοντέλα. Η Accor που είναι μέχρι πρότινος γιατί προέκυψε η συγχώνευση της Marriott με τη Starwood ήταν μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο, προχώρησε στην εξαγορά της One Fine Stay. Η One Fine Stay είναι μια υπηρεσία αντίστοιχη της Airbnb, αλλά υπερπολιτελή διαμερίσματα. Εξαγόρασε το 30% του Oasis Collection, που είναι apartments, και θα κάνει plug-in στα ξενοδοχεία της. Και γενικότερα δείχνει μια έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο εξαγορών και ενσωμάτωσης. Αντίστοιχα, βλέπουμε πολλούς παραδοσιακούς παίκτες να συνεργάζονται με το sharing economy σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα με το αν αυτό λειτουργεί νομίμως ή όχι. Η Starwood και η Hilton ανακοίνωσαν συνεργασία με την Uber ένα 24ωρο αφότου οι Uber Chiefs στη Γαλλία είχαν φυλακιστεί λόγω του ότι η πλατφόρμα τους είχε κριθεί παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο. Η Marriott, αντιλαμβανόμενη ότι έχανε έσοδα από το core προϊόν της, που ήταν η διαμονή, συνεργάστηκε με το Liquid Space. Το Liquid Space είναι μια geolocation εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις τον πιο κοντινό χώρο για να κάνεις συνάντησή σου, στα λεφτά που θέλεις. Οπότε, συνεργαζόμενοι με το Liquid Space, τι κατάφερε? Σήκωσε πάνω από 450 properties online και αύξησε το τζίρο της πάνω στο F&B, στο Food and Beverage, κατά 25% σε αυτά τα properties. Άρα, τα λεφτά που έχασε από τα ξενοδοχεία τα κέρδισε από άλλες παράπλευρες δραστηριότητες. Το μέλλον λοιπόν είναι στο απόλυτο integration. Σε 2-3 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο μοντέλων οικονομίας. Θα είναι πλήρως ενσωματωμένα το ένα ανάμεσα στο άλλο. Και ενδεχομένως και όλα αυτά που λέμε περί νομοθεσιών να μην έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Όσον αφορά τον τουρισμό, το mobile δεν είναι πια trend, ούτε καν είναι επιλογή. Αυτό είναι αυτονόητο και αυτό αποδεικνύεται και από όλα τα τελευταία στατιστικά, όπου βλέπουμε ότι τα conversion rates τον προηγούμενο χρόνο αυξήθηκαν κατά 88%, ενώ οι αναζητήσεις στην Google είχαν μια αύξηση της τάξης του 50% μέσα από mobile πλατφόρμες. Για την ακρίβεια, το 2016 θα είναι η πρώτη χρονιά όπου η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα κάνουν κρατήσεις ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από mobile πλατφόρμες. Μια άλλη κυρίαρχη τάση είναι ότι όλοι μας γινόμαστε last minute travelers. Η τεχνολογία και το mobile μας δίνει επί της ουσίας αναρρύθμιστες επιλογές σε όλα τα στάδια της απόφασης και ως εκ τούτου μπορούμε να μεταφέρουμε την τελική απόφαση πιο αργά. Αυτό κάνει και πολύ πιο δύσκολη, αν θέλετε, τη ζωή μας ως μπράντες, ως πρόσωποι κοινωνής και αυξάνει τον ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου σε ένα 40% των US ταξιδιωτών κλείνει το δωμάτιό του περίπου 2 εβδομάδες και λιγότερο και πιο σύντομα πριν από την διαμονή του. Κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην το περιμένουμε είναι ότι η απευθείας κράτηση παραμένει ισχυρή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη των OTA, των Meta Search Engines, των Aggregators και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε σε επίπεδο Market Shops, η απευθείας κράτηση παραμένει ισχυρή και σύμφωνα με τη Focusrite, που είναι η πιο έγκριτη εταιρεία μελετών στο κομμάτι των ταξιδιών, το 66% των Αμερικανών ταξιδιωτών, που είναι ενδεικτικό για τον υπόλοιπο κόσμο, επιλέγει την απευθείας κράτηση. Και αυτό είναι κάτι που οι μεγάλες ξενοδοχειακές μπράντες κυρίως το αντιλαμβάνονται και επενδύουν πάρα πολύ στο να συνεχίσει αυτή η τάση, δίνοντας extra benefits, rewards και εκτόσεις σε εκείνους τους τουρίστες που επιλέγουν να κλείνουν απευθείας. Γίνεται mainstream η λογική του marketing των 5 αισθήσεων. Αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι οι 5 αισθήσεις βοηθούν την πώληση και την αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το όταν είναι μονοσήμαντη και μόνο από ένα, διαγέροντας μόνο μία αίσθηση. Οι brands και όλα τα τουριστικά brands προσπαθούν να τον ενσωματώσουν μέσα στο μάρκετ και στον τρόπο που επιδρούν μεταξύ τους. Η Hilton σου προσφέρει φρεσκοψημένο cookie στην ώρα που κάνεις την κράτηση και μπορεί να σας φαίνεται κάτι πολύ απλό και λίγο, αλλά πριν 2-3 εβδομάδες είχα την εμπειρία και θα σας έλεγα ότι μετά από 2-3 ώρες πτήσης και άλλες 3 ώρες στο τρένο είναι κάτι που πραγματικά σου αλλάζει την διάθεση εκείνη τη στιγμή. Αντίστοιχα, το Hard Rock Hotels σου δίνουν τη δυνατότητα να γράψεις μέσα από παρτιτούρες τον ήχο της δικής σου διαμονής και πώς εσύ τη βίωσες ή μέσα από ειδικά προγράμματα που μπορείς να το κάνεις ως DJ. Το Sendy, μια καινούρια ιαπωνική
αναπατούμε εφαρμογή, σου δίνει δυνατότητα με τη χρήση κάψουλας, αντίστοιχης με αυτή που παίρνει η Nespresso, να αναπαράγεις ειδικές μυρωδιές ανάλογα με το ποιο σε καλεί ή ανάλογα με το τι μήνυμα λαμβάνεις. Φανταστείτε και τις προεκτάσεις. Η Quantas, άλλη τάση είναι ότι στις έρευνες φαίνεται ότι χάνεται πάρα πολύ χρόνος στις ενδιάμεσες διαδικασίες του ταξιδιού και πάρα πολλά και η εμπειρία μας αυτή κατά αυτή μπορεί να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκεί είναι που εστιάζουν όλα τα R&D departments όλων των μεγάλων brands. Η Qantas παρουσίασε το αεροπλάνο του μέλλοντος με πιτζάμες που φοράς στις long haul πτήσεις και σου δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το in-flight entertainment, όπου γίνεται πιο διαδραστική εμπειρία σου. Το ποτήρι σου έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πόσο αφυδατωμένος είσαι και πότε χρειάζεται αέρος ο ηλιοδός να σε εξυπηρετήσει και ούτω καθεξής. Για την ακρίβεια, υπολογίστηκε σε μια τελευταία μελέτη ότι σε ετήσια βάση χάνουμε περίπου 2-3 εκατομμύρια ώρες σε διαδικασίες όπως είναι το check-in, ο έλεγχος διαβατηρίων, ο προσανατολισμός από το ένα σημείο στο άλλο, από τη μία θύρα στην άλλη. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ έρευνα και αρκετές εφαρμογές. Οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας εξήγηλαν ειδικό πρόγραμμα ως πιλότο με cloud-based διαβατήρια, όπου άρα το φυσικό διαβατήριο θα πάψει να υφίσταται τουλάχιστον μεταξύ των δύο χωρών αρχικά και σε επόμενο στάδιο στον υπόλοιπο χώρο. Στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, σε μικρά αεροδρόμια, λειτουργεί μια εφαρμογή πιλότος RFID, Near Field Communications Technologies, που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις check-in σε όλα τα στάδια, ακόμα και όταν το κινητό σου τηλέφωνο είναι κλειστό, γιατί είναι περασμένο πάνω στο chip της κάρτας. Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες με iBeacon τεχνολογίες προσπαθούν να κάνουν track όλη σου την εμπειρία μέσα στο αεροδρόμιο και σε πραγματικό χρόνο να σε εξυπηρετούν. Στο Terminal 4 του Heathrow, όσοι από εσάς έχετε ταξιδέψει τον τελευταίο 1,5-2 έτη, θα έχετε δει διαδραστικές οθόνες που σου συγκρίνουν τρόπους μεταφοράς και πρόσβασης προς το κέντρο, τόσο σε επίπεδο απόστασης όσο και σε επίπεδο τιμής. Έξυπνες αποσκευές που μπορείς να τις κάνεις track σε όλη τη διαδικασία, ακόμα και όταν είναι χαμένη, ξέρεις τουλάχιστον που βρίσκεται και λειτουργεί και ως charger του κινητού σου. Για αυτούς που δεν θέλουν να κουβαλούν καν την αποσκευή τους, υπάρχει ένα startup και μάλιστα νομίζω υπάρχει και ανταγωνιστής του τις τελευταίους 2 μήνες, όπου έρχεται στο σπίτι σου, διπλώνει τα ρούχα σου και τα βρίσκεις ξεδιπλωμένα στο γκρεμάστρα του ξενοδοχείου σου. Και για τους πιο τεμπέληδες υπάρχει άλλο startup, το οποίο δεν χρειάζεται να έρθει καν στο σπίτι σου για να διπλώσει τα ρούχα. Απλά διαλέγεις μέσα από μια online καρταρόμπα αυτά που θέλεις να φορέσεις και στα κρεμάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο σου χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω. Personalization of services, όλοι οι προλαλήσαντες μίλησαν αρκετά γι' αυτό και βλέπουμε να ήδη να έχει ευρεία εφαρμογή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η Marriott με τα Local Perks σου δίνει πραγματική, εφόσον κάνεις απευθείας κράτηση, σου δίνει πραγματική πληροφορία καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής σου μέσα από mobile messaging και επί της ουσίας τον προορισμό που βρίσκεσαι μέσα από ειδικά deals που έχει κάνει εντός του προορισμού, σου ξεκλειδώνει προσφορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Χρησιμοποιεί virtual reality τεχνολογίες για να δεις ποια κομμάτια στον προορισμό θέλεις να επισκεφτείς όσο βρίσκεσαι εκεί. Το Eccleston Square Hotel στο Λονδίνο σε πάει και ένα βήμα παραπάνω. Όλη σου η διαμονή είναι διαχειρίσιμη μέσα από ένα iPad, το οποίο ο iPad όμως ουσίας δημιουργεί ένα προφίλ για σένα. Οπότε την επόμενη φορά που το επισκέπτεσαι ως ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πώς τρως το πρωινό σου, τι ερώτηση είχες κάνει στο concierge, τι θερμοκρασία ήθελες μέσα στο δωμάτιό σου και να σε ρωτάει αν θέλεις να ενεργοποιήσεις αυτές τις επιλογές σου ή όχι. Η Starwood, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά πανέλα ως στέγαστρα στα roof gardens, δημιουργεί έναν πράσινο και καινοτόμο τεχνολογικά χώρο που παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να κάνεις charge το κινητό σου. Ενώ με το Nisian ή Nimian, θυμάμαι καλά, ως εφαρμογή, προσωποποιεί την υπηρεσία και λειτουργεί σαν unlock σε οτιδήποτε κάνεις και σαν ηλεκτρονική πληρωμή, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τον πάλμο της καρδιάς σας, το οποίο αν δεν το ξέρατε είναι και αυτός μοναδικός, όπως είναι το αποτύπωμα. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι όλες αυτές οι εφαρμογές
παράγουν τεράστια όγκο δεδομένων. Οι περισσότερες εταιρείες αυτών των όγκων δεδομένων τον καταγράφουν, αλλά είναι πολύ λίγες αυτές που έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για τεχνολογικές λύσεις, σαν και αυτές που είδαμε, που πραγματικά αλλάζουν τη συνολική εμπειρία. Βασική τάση είναι ότι το φαγητό πλέον είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην τουριστική εμπειρία. Αυξάνονται ραγδαία τα έξοδα για φαγητό κατά τη διάρκεια του τουριστικού μας ταξιδιού από το 2013 στο 2018. Είναι πλέον οριζόντιο σκέλος της εμπειρίας μας και ακόμα και στις marketing στρατηγικές έχουμε πλέον πάψει να το καθετοποιούμε και να μιλάμε για γαστρονομικούς τουρίστες. Ανεξάρτητα με το τι τύπος τουρίστα είναι, πλέον το φαγητό, με τις υλοεπιλογές που δίνονται, με το γεγονός ότι έχουμε γνωρίσει μέσω της τεχνολογίας πάρα πολλούς πολιτισμούς και τον τρόπο που αυτοί αντιμετωπίζουν τη γαστρονομία τους, έχει γίνει πολύ πιο σημαντικό. Και αυτό διαφαίνεται και σε έρευνες όπου το 90% των επισκεπτών το θεωρούν ως βασικό κομμάτι για το brand image των travel destinations. Και έχει προφανώς και money footprint όλη αυτή η ιστορία, αφού σύμφωνα με το World Food Travel Association, ο food tourism ως τομέας αντιστοιχεί σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το τομέα η τεχνολογία πηγαίνει με λίγο πιο αργά βήματα. Σήμερα θα δούμε κάποιες πρώτες εφαρμογές σε αυτή την κατεύθυνση που δείχνει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουμε όμως ότι ένα 70% των καταναλωτών κατά μέσο όρο λέει ότι η τεχνολογία στα εστιατόρια και στη γαστρονομική εμπειρία στο σύνολό της αυξάνει το convenience, την άνεση των επιλογών, τη συνολική εμπειρία και θα ήθελε να το δουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση είχαμε τη χαρά φέτος να συνεργαστούμε με την Alpha Bank και τον Diners Club International και για λογαριασμό τους να αναπτύξουμε τον Dine Athens την πρώτη εβδομάδα εστιατορίων στην πόλη και το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός που συνέβη έως τώρα στη χώρα. Αναμένουμε με αγωνία την επόμενη διοργάνωση και με χαρά. Και αυτό έγινε και σε συνεργασία με το eTable, άλλη μια online πλατφόρμα κράτησης τραπεζιών που βοήθησε, αν θέλετε, να οριμάσουμε λίγο περισσότερο την ελληνική αγορά στην κράτηση τέτοιων υπηρεσιών. Αυτό που επίσης βλέπουμε είναι ότι πολλά μέρη της εμπειρίας σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία αυτή κατά αυτή. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έρευνες φαίνεται να το επιζητούν οι καταναλωτές, αφού σε ποσοστά άνω του 80% θα ήθελαν να γνωρίζουν πόσο χρόνο χρειάζεται να περιμένουν για να κλείσουν ένα τραπέζι, θα ήθελαν να μπορούν να τοποθετηθούν στη λίστα αναμονής και να κλείσουν ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο που ιδάλλως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν. Και υπάρχουν ήδη πληθώρα επιλογών και πλατφόρμων, apps, που αυτό το επιτρέπουν και το κάνουν πραγματικότητα. Πολλά εστιατόρια χρησιμοποιούν ταμπλέτες αντί για μενούς, τα πρώτα smart restaurants, που είναι ειδικότερα τάση στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο Τόκιο. Έξυπνα τραπέζια που σου μαγειρεύουν, φορτίζουν το τηλέφωνό σου, δίνουν WiFi. Είναι από τα τραπέζια που δεν τολμάς να χτυπήσεις το χέρι επάνω, θα λέγαμε. Το Barrel Republic, ένα άλλο concept που πάλι με RFID technology wristband έχει τη δυνατότητα να επιλέξεις μέσα πάνω από 50 επιλογές μπίρας αυτή που θέλεις και στο checkout σου να πληρώσεις ανάλογα με την μπίρα που κατανάλωσες. Wireless charging μέσα στα εστιατόρια. Η Domino's χρησιμοποιεί τα drone technologies one step further κάνοντας delivery και αντικαθιστώντας τον αγαπημένο μας Deliveroo. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε όταν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη έκθεση στην τεχνολογία και πολλές από αυτές τις τεχνολογίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την πραγματική ανάγκη, αλλά στην ουσία είναι λίγο πιο δύσκολες ως προς τη χρήση τους, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να θέλουν να κάνουμε disconnect. Και αυτό είναι μια τάση που στον ταξιδιωτικό τομέα τη βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα αυξανόμενη. Δηλαδή, ακόμα και businessman, άνθρωποι που είναι πάρα πολύ digital savvy και χρησιμοποιούν τεχνολογία σε όλες τις φάσεις της εμπειρίας τους, να επιζητούν ειδικά ξενοδοχεία που δεν υπάρχει WiFi. Υπάρχουν concepts όπως τα restivals, όπου εκεί όπου βρίσκεσαι με άλλους συνδεδημόνες δεν υπάρχει καμία τεχνολογική εφαρμογή ούτε η δυνατότητα να κάνεις WiFi. Η ουσία είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, να φροντίσει η τεχνολογία να είναι όντως διευκολυντική και να αλλάζει την εμπειρία. Και όχι το αντίθετο. Και as an argument, αφού σήμερα λέμε ότι περισσότερες τεχνολογίες είναι εδώ και αυτό που πρέπει να κάνουμε να τα αξιοποιήσουμε,
να δούμε και την άλλη άποψη που λέει ότι ίσως τελικά να μην κινούμαστε τόσο γρήγορα όσο νομίζουμε. Ναι, μεν υπάρχουν πολλές τεχνολογίες εύχριστες και λειτουργικές, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα και ανάγκες που ακόμα περιμένουν τις προτάσεις μας, την έρευνα και την καινοτομία. Και κλείνω με ένα χαρακτηριστικό quote του Peter Thiel, του PayPal co-founder, που νομίζω ότι μέσα σε μια πρόταση θα εμπερικλεί λίγο πολύ όλα. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ και καλή όρεξη.